πίστες την ύψα να μοιράζουν. Με το λαό το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Το έγκλημα αυτό έχει υπογραφεί ΝΑΤΟ, Ευρωπαίοι και Ισραηλινοί. Το έγκλημα αυτό έχει υπογραφεί ΝΑΤΟ, Ευρωπαίοι και Ισραηλινοί. Δεν είναι τρομοκρατές, Ισραήλοι. Καλησπέρα. Ξεκινάει η συγκέντρωσή μας. Χαιρετισμό θα κάνει από τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Τρίπολης η Σταυρούλα Λάχανη. Φίλες και φίλοι, όλες αυτές τις μέρες σε όλο τον κόσμο οι λαοί από την Αμερική μέχρι το Πακιστάν εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό. Ενωνόμαστε μαζί τους για το δίκαιο, τη λευτεριά, την ειρήνη. Με κάθε τρόπο εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό που μάχεται για το αυτονόητο, να έχει τη δική του πατρίδα όπως κάθε λαός έχει δικαίωμα σε αυτό. Δεν αντέχουμε άλλο να βλέπουμε εικόνες από όλο τον κόσμο πολέμων, νεκρών, ακόμη και νεκρών παιδιών σαν εμάς, προσφύγων, φρίκης, δυστυχίας, απόγνωσης και καταστροφής. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ειρήνη, να ζουν οι λαοί ελεύθεροι και συναδελφωμένοι. Γι' αυτό και παίρνουμε τη θέση μας δίπλα στον Παλαιστινιακό λαό που αγωνίζεται ενάντια στην παράνομη Ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη και ευθύνεται για τις δολοφονίες και το δράμα των Παλαιστινίων, αλλά και την πληρώνει και ο λαός του Ισραήλ. Το να σταματήσει η κατοχή της Παλαιστίνης και να αποκτήσουν οι Παλαιστίνοι το δικό τους κράτος είναι η μοναδική λύση για να μπει τέλος στο αιματοκύλισμα και τις σφαγές, να μπορέσουν όλοι οι λαοί, Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι, να ζήσουν πιο ειρηνικά. Γι' αυτό και φωνάζουμε με όλες μας τις δυνάμεις πως δεν θέλουμε η χώρα μας να συμμετέχει και σε αυτόν τον πόλεμο. Να στηρίζει το σφαγιασμό 2 εκατομμυρίων Παλαιστίνιων στη λωρίδα της Γάζας, στέλνοντας φρεγάτα του ελληνικού ναυτικού, αλλά και παρέχοντας σειρά διευκολύνσεων στην πολεμική μηχανή των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το δίκαιο θα νικήσει. Ειρήνη και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Παίρνουμε τη σωστή μεριά της ιστορίας. Είμαστε με τους λαούς που δοκιμάζονται. Γράφουμε τις δικές μας σελίδες στην ιστορία του τόπου μας με το δικό μας ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Καμία συμμετοχή, ειρήνη και φιλία αξίζουν οι λαοί. Κύριοι συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καταγγέλει και καταδικάζει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει και κλιμακώνει την πολύχρονη επιθετικότητά του κατά του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών αποτελούν ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο έγκλημα κατά του Παλαιστινιακού λαού με τραγικό απολογισμό χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού είναι έκθετοι, γιατί με την πολιτική του στηρίζουν τις κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ. Είναι συμμέτοχοι στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού όταν αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ. Είναι υπόλογοι στον ελληνικό λαό, γιατί την ώρα που το Ισραήλ ξεκληρίζει τον Παλαιστινιακό λαό, συνεχίζει τους απαράδεκτους επικισμούς, ξεκριζώνοντας χιλιάδες Παλαιστινίους από τα σπίτια τους, στέλνει στη φυλακή ακόμα και μικρά παιδιά. Την ίδια ώρα, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις αναβαθμίζουν τις πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ. Χωρίς ίχνος ντροπής, φτάνουν στο σημείο να πανηγυρίζουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ στις δεκάδες στρατιωτικές ασκήσεις, πρόβες πολέμου που γίνονται σε ελληνικό έδαφος. Φέρουν βαριές ευθύνες γιατί αρνούνται να εφαρμόσουν την αμόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής ήδη από το 2015 για την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Θύμα αυτής της κατάστασης είναι και ο λαός του Ισραήλ, που όπως έδειξαν οι πρόσφατες εξελίξεις βιώνει τις επιπτώσεις αυτής της βάρβαρης πολιτικής, μετρώντας και αυτό στα δικά του θύματα.
Επιβεβαιώνεται ότι όσο παραμένει η κατοχή στην Παλαιστίνη, οι δύο λαοί δεν θα μπορέσουν να ζήσουν ελληνικά και θα βρίσκονται πάντα με το φόβο μιας νέας κλιμάκωσης των στρατιωτικών συγκρούσεων. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φύση και Ειρήνη, οι αγωνιστές του αντιπολεμικού αντιυμπεριαλιστικού κινήματος, εκφράζουμε την αμέριστη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στον πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης και στο δικαίωμά του να υπερασπίζεται τη χώρα του από την ξένη κατοχή. Στεκόμαστε στο πλευρό του και δυναμώνουμε τον αγώνα μας για να σταματήσει άμεσα η σφαγή των Παλαιστινίων από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, για καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελιό, για να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή, για δημιουργία ενιαίου ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967 με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Για το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές. Ο αγώνας θα συνεχίζεται μέχρι τη νίκη όλων των αδικημένων, βεβαίως και του Παλαιστινιακού λαού. Καλό αγώνα! Με την Παλαιστινή ως τη Λευτέρια! Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά. Με την Παλαιστινή ως τη Λευτέρια! Τα τύμπανα του πολέμου χτυπάνε αυτές τις μέρες πιο δυνατά σε όλη τη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ με τη στήριξη των συμμάχων τους, η ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται ένα βήμα από τη χερσαία εισβολή στη Γάζα. Με αγανάκτηση και με κομμένη την ανάσα, οι λαοί όλου του κόσμου παρακολουθούν αυτές τις μέρες το στρατό του κράτους δολοφόνου να σκοτώνει αμάχους, γυναίκες και μικρά παιδιά, να ισοπεδώνει πολυκατοικίες και νοσοκομεία. Η εισβολή της Ισραηλινής πολεμικής μηχανής στην ανοιχτή φυλακή της Γάζας θα οδηγήσει σε λουτρό αίματος που όμοιό του δεν έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα η περιοχή, όπως προεξοφλεί άλλωστε η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Ισραήλ. Το κατοχικό κράτος έχει ζεστές τις πλάτες του από τους συμμάχους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να αναγνωρίσουν το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα, ανάβοντας το πράσινο φως για όσα θα ακολούθησαν μετά τις 7 Οκτώβρη. Αποθρασιμένο από την προκλητική στήριξη που παρέχουν η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δολοφονική του πολιτική σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, το Ισραήλ βάζει πλέον ανοιχτά στο στόχαστρο ακόμη και τον ΟΗΕ, επειδή στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Γενικός του Γραμματέας Γκοντέρες τόλμησε να ψελίσει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ δεν έγινε στο κενό και ότι ακολούθησε μετά από 56 χρόνια ασφυκτικής κατοχής για τον Παλαιστινιακό λαό από το Ισραήλ, και παρουσίασε βέβαια ως λύση την άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για τη διευκόλυνση της διανομής της βοήθειας και ως μοναδικό ρεαλιστικό θεμέλιο για βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα μια λύση δύο κρατών.